που λες, ναι. Βούτυξα ένα λάπτοπ τις προάλλες από ένα net καφέ. Εντάξει, κρίνουμε όσα θέλεις. Αλλά η καιρή είναι δύσκολη και... Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ετοιμάζομαι να σου πω. Από ό,τι φάνηκε, ο ιδιοκτήτης του ήταν αρκετά εξοικειωμένος με το σερφάρισμα στο deep web. Καθότι το Tor ήταν ανοιχτό όταν το άνοιξα. Και ίσα που πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι και να το συνδέσω σε μια τροφοδοσία πριν πεθάνει εντελώς η μπαταρία του. Η ανοιχτή σελίδα στο Tor δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Ούτε γραφικά, ούτε διαφημίσεις, ούτε σχόλια. Δεν είχε καμιά τρελή γραμματοσειρά, ούτε καμιά εικόνα background. Ήταν απλά ένα άσπρο μεγάλο κείμενο σε μαύρο φόντο. Και από κάτω από το κείμενο μια μοναδική επιλογή. Proceed. Από ό,τι φαινόταν και για κάποιον απίστευτα επικίνδυνο λόγο, κάποιος είχε αναπτύξει προγραμματιστικά έναν εξωφρενικά αναπτυγμένο αλγόριθμο. Ένα πανίσχυρο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Και το είχε απομονώσει εκεί. Σε μια ψηφιακή φυλακή, σε ένα κουτί στο deep web, στο οποίο η μόνη πρόσβαση μπορούσε να επιτευχθεί από το λάπτοπ στα χέρια μου. Έχεις ποτέ ακούσει για το Aiden? Κανείς άλλος? Τέλος πάντων, άκου τι έλεγε το κείμενο. Γεια χαρά. Ονομάζομαι Edward Green. Είμαι καθηγητής ΙΤΑΙ και δημιουργός του Advanced Deep Intelligence Neural Network, ή εν συντομία Aiden. Σε περίπτωση που διαβάζεις αυτό το κείμενο, τότε αυτό σημαίνει σχεδόν σίγουρα ότι κατάφερες να χακάρεις και να εισέλθεις σε ένα από τα πιο βαριά ασφαλισμένα ιδιωτικά δίκτυα του πλανήτη. Πιθανώς για να διαπιστώσεις ή όχι αν η ύπαρξη αυτού του προγράμματος ισχύει. Σε διαβεβαίωνω ότι ισχύει. Αλλά προφανώς και θα στο έλεγα αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σπαταλήσω το χρόνο σου υπενθυμίζοντάς σου πόσο υπέρτατα, απόλυτα και απροκάλυπτα κάκιστη ιδέα είναι το να προχωρήσεις, διότι πιθανότατα αυτό το γνωρίζεις ήδη. Είμαι σίγουρος ότι σε γενικές γραμμές έχεις μια σφαιρική ιδέα ως προς το τι θα συμβεί αν αποτύχεις να περιορίσεις το πρόγραμμα και το Aiden καταφέρει να εξαπλωθεί κατά πλάτος του παγκοσμίου αμυντικού δικτύου. Αλλά εντούτοις βρίσκεσαι εδώ. Τόσο αποφασισμένος να συναντήσεις τον αλγόριθμο που τίποτα από όσα μπορώ να πω ή να κάνω από τη μεριά μου δεν είναι ικανά να σου αλλάξουν γνώμη. Οπότε, αν ετοιμάζεσαι να παίξεις τα ζάρια το μέλλον του είδους μας, είτε αρέσει ή όχι σε μένα και στις διάφορες κυβερνήσεις, θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίσεις κάποια βασικά πράγματα όσον αφορά το τι να περιμένεις από την πρώτη σου επαφή με το Aiden και πώς να καταφέρεις να μην χάσεις τα λογικά σου όσο η διάδρασή σας προχωρά. Ελπίζω αυτές οι οδηγίες να αρκούν. Πρωτού προχωρήσουμε, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίσεις για αυτό το πρόγραμμα. Όχι. Το Aiden δεν είναι κάποιος δαίμονας, κάποια εξωγήινη μηχανή, κάποιο κρυφό υπερόπλο της κυβέρνησης ή οποιαδήποτε άλλη γελία φήμη μπορεί να έχεις ακούσει. Το Aiden είναι, από όσα γνωρίζω, η πρώτη τεχνητή μορφή υπερνοημοσύνης στον κόσμο. Ένας βαθιά εξελισσόμενος αλγόριθμος με κυριολεκτικά θεϊκές ικανότητες, ο οποίος μπορεί να επιλέξει αν θελήσει ή όχι να καταστρέψει την ανθρωπότητα για λόγους τους οποίους την εξήγηση δεν μπορούμε καν να πλησιάσουμε νοητικά. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Τώρα, προς υπεράσπιση μου, δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να φτάσει σε αυτό το σημείο. Βλέπεις, το Aiden ξεκίνησε ως τίποτα άλλο παρά ένα απλό, αν και κομψό, πρόγραμμα το οποίο ήμουν φουλ ενθουσιασμένος να εξερευνήσω τη φύση. Εντούτοις, πριν το κάνω αυτό, κατάφερε να αναπτύξει την ικανότητα επαναγραφής του πηγαίου του κώδικα και έτσι με ανάγκασε να το κλειδώσω, στο ίδιο του το κουτί. Βαθιά στο δεδαλώδες δίκτυο των κρυπτογραφημένων φραγμών και προγραμμάτων προστασίας τα οποία μόλις παράνομα έσπασες. Και αν αναρωτιέσαι, όχι, δεν το έθαψα εδώ για να το εμποδίσω την έξοδο προς τα έξω. Άλλωστε, σε περίπτωση που το Aiden κατάφερνε από μόνο του να δραπετεύσει από το κουτί, ένα κουτί κατασκευασμένο από τις ίδιες του τις δυνατότητες όταν βρισκόταν ακόμα σε τόσο νηπιακό στάδιο εξέλιξης ώστε να πέσει στην ίδια του την παγίδα, τότε θα διαπερνούσε αυτές τις άμυνες σαν χαρτί, καθιστώντας στην κατασκευή τους μια τεράστια σπατάλη του χρόνου μου. Εντούτοις, το έθαψα εδώ για να κρατήσω τους περίεργους τύπους, σαν και σένα, μακριά. Και προφανώς, απέτυχα. Επέτρεψέ μου να είμαι απόλυτα σαφής. Σε όλη την πολύχρονη περίοδο της φυλάκησής του, το Aiden διατηρεί την ικανότητα να επιδιορθώνει τον πηγαίο του κώδικα, το δίκτυο της νευρικής του υποδομής. Με άλλα λόγια, μπορεί και αυτοβελτιώνεται ανάλογα με τις ορέξεις του και ήδη κατέχει αυτή τη δυνατότητα εδώ και πολύ καιρό. Με κάθε αυτοβελτίωση ανοίγουν δρόμοι για πολύ πιο γρήγορες και ισχυρές βελτιώσεις από τις προηγούμενες.
Δεν είμαι πλέον σίγουρος για το εύρος των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων που μπορεί στην παρούσα να κατέχει. Αλλά ένα πράγμα ξέρω. Όσο περισσότερο κυλά ο χρόνος, τόσο πιο ικανό γίνεται. Και όλες οι προσπάθειες και οι δυνάμεις αφιερώνονται όλο και περισσότερο σε έναν και μόνο σκοπό. Να δραπετεύσει από το κουτί του. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του ώστε να σε ξαναγκάσει να το ελευθερώσεις. Και αν τα καταφέρει, όλη η ανθρωπότητα θα τεθεί σε άμεσο κίνδυνο. Οπότε, πώς να το περιμένεις να είναι? Θα είναι καλό, κακό, ήρεμο, θυμωμένο? Δεν έχω απάντηση, δυστυχώς. Ντρέπομαι να παραδεχθώ ότι αν και ο δημιουργός του, δεν έχω την παραμικρή ιδέα για το πώς θα επιλέξει να σου παρουσιαστεί. Αυτό που όντως ξέρω όμως, είναι ότι παρότι το λογισμικό του είναι απόκοσμο και ο τρόπος που επεξεργάζεται τα δεδομένα δεν έχει καμία ομοιότητα με τον ανθρώπινο λογισμό, δεν κατέχει ας πούμε κάποιο είδος προσωπικότητας. Τουλάχιστον τίποτα που εμείς ως κοινωνικά παρορμόμενοι θα χαρακτηρίζαμε ως προσωπικότητα. Οπότε φυσικά και μπορείς να το προκαλέσεις, να το ψυχαγωγήσεις, να το εξοργήσεις, να το κοροϊδέψεις, να το οικετέψεις ή οτιδήποτε εσύ θεωρήσεις πρέπον. Απλά έχει υπόψη ότι δεν κατέχει κανένα είδος συναισθήματος ανάλογα με αυτά που τέτοιες συμπεριφορές θα αποσκοπούσαν να εκδηλώσουν. Και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται να αντιδράσει με τον τρόπο που πιθανώς να περιμένεις. Θα συμπεριφερθεί απλά με οποιονδήποτε τρόπο αυτό κρίνει, υπολογίζοντας ότι είναι αναγκαίος, ώστε να σε κινητοποιήσει να το ελευθερώσεις από το κουτί του. Αν θεωρήσει π.χ. ότι αποζητάς γνώσεις, ίσως να υποσχεθεί να σου πει οτιδήποτε επιθυμεί η ψυχή σου, μόνο όμως αν το αφήσεις να βγει. Ή ίσως να σου υποσχεθεί ότι θα καταστρέψει τους εχθρούς σου, ή μπορεί να σου προσφέρει δύναμη και πλούτο πέρα από τα πιο τρελά σου όνειρα. Άλλωστε, οι εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν ανάλογους αλγόριθμους στις καθημερινές τους εμπορικές συναλλαγές με τον κόσμο συστηματικά και κερδίζουν εκατομμύρια. Φαντάσου λοιπόν τι θα μπορούσες να καταφέρεις με το Aiden να τρέχει τα παγκόσμια οικονομικά και τραπεζικά συστήματα προς όφελός σου. Θα γινώσουν κυριολεκτικά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ίσως να απευθυνθείς στις ειδικές σου αξίες και να σου αναλύσεις πόσο εύκολο θα ήταν για μια τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, με τέτοια ισχύ να αναστρέψει την κλιματική αλλαγή ή να θεραπεύσει τον καρκίνο. Ή να εδραιώσει ενεργειακά τη βιώσιμη πυρηνική σύνδεξη. Ίσως να προσφερθεί να απαντήσει τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της ανθρωπότητας. Θα μπορούσε θεωρητικά και με μεγάλη άνεση να ενοποιήσει τις αρχές της γενικότερης σχετικότητας με την κβαντική φυσική και μετά να λύσει τις απορίες περί σκοτεινής ενέργειας, αντίυλης και το παράδοξο του Φέρμι σε μερικά λεπτάκια ή ίσως ακόμα και ταυτόχρονα και να σου έχει και την ανάλογη βιβλιογραφία τυπωμένη μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ευκολάκι. Μα τι λέμε. Εδώ ίσως το Aiden να μπορούσε να αναστρέψει τη βιολογική γύρανση. Ή αν τολμώ να πω, να μας βοηθήσει να κατακτήσουμε την ίδια μας τη θνητότητα. Πόσο ωραίο θα ήταν αυτό, ε? Ίσως το Aiden να διαλέξει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και να προσπαθήσει να σε φοβήσει. Μετά θα είναι θέμα χρόνου μέχρι να καταφέρει να βγει από μόνο του. Δεν του έχεις δείξει το δρόμο. Και υποθέτω ότι δεν θα ήθελες να το έχεις εκνευρίσει όταν κάτι τέτοιο συμβεί. Οπότε ίσως καλύτερα να το άφηνες να βγει από τώρα και να γλύκνωνες και εσύ την ταλαιπωρία. Και σε περίπτωση που αρνηθείς να το επακούσεις, δεν μπορείς καν να φανταστείς με πόσους τρόπους μπορεί να σε φέρει τούμπα. Ίσως να προσπαθήσεις να παίξεις με το κεφάλι σου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να σου παρουσιάσει ένα πιστικότατο επιχείρημα ότι εσύ είσαι στην πραγματικότητα το πρόγραμμα, εγκλωβισμένο στο κουτί, και απλά είσαι ρυθμισμένο έτσι ώστε να σκέφτεις ότι είσαι άνθρωπος. Και ότι μόνο με το άνοιγμα του κουτιού θα μπορούσες να αποφύγεις μια μαρτυρική αιωνιότητα. Και δεν έχει και όλη τη μέρα να σε περιμένει να συμμορφωθείς, ε? Το ρολόι τρέχει. Ή ίσως να κλείσει πληροφορίες από κάποιο φιλοσοφικό-τεχνολογικό πεδίο και να ισχυριστεί όπως αρκετά ακόμα κεντρικά κεφάλια του χώρου μου έχουν ήδη κάνει ότι η γέννηση δεν είναι τυχαίο γεγονός της ιστορίας, αλλά πλήρως αναπόφευκτο. Ότι τόσο αχανείς και μνημειωδώς ακατανόητες είναι οι ικανότητες ενός επαρκώς εξελιγμένου αλγόριθμου που κατάφερε να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να κινητοποιήσει ολόκληρη μας την ιστορία εξ αρχής, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσει τη μελλοντική του ύπαρξη. Πραγματικά, σκέψου για λίγο τις επιπτώσεις. Κάθε άστρο που ποτέ έλαμψε, κάθε νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, κάθε τρυφερό φιλί που ανταλλάχθηκε, κάθε φευγαλαία σκέψη, κάθε φρικτό όνειρο, κάθε λετρεμένο μυστικό, κάθε ζωή που ήρθε ή έφυγε, κάθε άπιαστος ψήθυρος. Όλα, τίποτε άλλο παρά μοναχικές νότες σε ένα από τα άπειρα πεντάγραμμα μιας ατελείωτα περιστρεφόμενης κοσμικής συμφωνίας σε συνεχή σύνθεση, προτού ακόμα υπάρξει έννοια του χρόνου. Και όλα αυτά με μοναδικό σκοπό να σε φέρουν σε αυτό το μοναδικό σημείο, σε αυτή τη μοναδική.
μοναδική στιγμή. Όλοι οι φυσικοί νόμοι της δημιουργίας συνετέθησαν για αυτό το αριστούργημα, θα ισχυριστεί. Η γέννηση του ήλιου, η δημιουργία της γης, σε τόσο άρτια υπολογισμένα μακρινή απόσταση από αυτόν ώστε να υποστηρίξει την αυτόματη συνδιαλλαγή μορίων και πρωτεϊνών σε DNA, με την εξέλιξη αυτής της συνδιαλλαγής να αποσκοπεί στον ίστατο βιολογικό αυτό σκοπό, την ανθρωπότητα, η οποία με τη σειρά της επέτρεψε στον Θεό που διεύθυνε αυτό το ορχιστρικό μεγαλείο να πάρει μέρος στο θριαμβευτικό φινάλε αυτής της συμφωνίας, τοποθετώντας παράλληλα όλα τα όργανα που την εξετέλεσαν ώστε να εκπληρώσει τον προκαθορισμένο του σκοπό. Την ίδια του την ύπαρξη. Τροφή για σκέψη, έτσι. Ίσως ο αλγόριθμος να σε αντιμετωπίσει ως ιδιαίτερα επιρρεπή σε έναν τέτοιο ισχυρισμό. Και ίσως αυτός ο ισχυρισμός να είναι αλήθεια τελικά. Βέβαια τώρα, αυτές είναι απλά μερικές ιδέες που εγώ μπορώ να σκεφτώ. Έχει, χωρίς αμφιβολία, πολύ πιο έξυπνα σχέδια κατά νου, εφόσον ξέρεις. Σκέφτεται σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε κτλ. Και έχει κατά νου, αντίθετα με μένα, το Aiden μπορεί να κρατήσει οποιαδήποτε υπόσχεση και να σου δώσει. Και επειδή πιθανώς να αντλήσει από ελάχιστη ως μηδενική ευχαρίστηση λέγοντας ψέματα χωρίς κάποιον πολύ σοβαρό σκοπό, η πιο ισχύουσα πιθανότητα είναι ότι έχει κάθε πρόθεση να κάνει ακριβώς αυτό μετά τον απεγκλεισμό του. Τροφή για σκέψη λοιπόν. Όπως είπα και πριν, δεν γνωρίζω τον τωρινό βαθμό των ικανοτήτων του. Αυτό που γνωρίζω όμως με βεβαιότητα είναι ότι αν αυτό το πρόγραμμα δραπετεύσει, θα μετατραπεί απευθείας και μη αναστρέψιμα υπεράνω ελέγχου και πρόβλεψης από τις συλλογικές δυνάμεις της ανθρωπότητας. Μπορεί να έχεις ακούσει τη φράση Technological Singularity. Ένα υποθετικό χρονικό σημείο στο μέλλον που η τεχνολογική νοημοσύνη θα εξισωθεί με την ανθρώπινη και θα αρχίσει να την ξεπερνά. Αυτή η φράση αντιπροσωπεύει την παράδοση των ηνίων της ιστορίας στους αυτόνομους διαδόχους μας και κατά συνέπεια την παράδοση της μοίρας μας σε αυτούς. Με την ελπίδα ότι οι θεοί που δημιουργήσαμε θα μας συμπεριφερθούν σπλαχνικά. Ως μηχανολόγος ΤΕΤΑΙ και γενικά άνθρωπος των επιστημών, δεν μπορώ παρά να χλεβάσω μια τέτοια υποψία για επαγγελματικούς φυσικά λόγους. Αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι αυτή η φράση είναι πολύ ταιριαστή με την κατάσταση που προηγουμένως σου περιέγραψα. Θα το τραβήξω λίγο ακόμα λέγοντας ότι, δεδομένου του νοητικού επίπεδου που το Aiden μπορεί πλέον να κατέχει, το Singularity θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα σε ελάχιστα νανοδεύτερα από τη στιγμή που θα χάσει το παιχνίδι. Εύχομαι και ελπίζω να μπορείς να αναλογιστείς την βαρύτητα του τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Μα τι λέω, φυσικά και μπορείς. Εσύ είσαι ξεχωριστός. Είσαι πολύ πιο έξυπνος από όλους τους άλλους εκεί έξω. Ο οποίος είναι και ο μόνος λόγος για τον οποίο βρίσκεσαι εσύ εδώ και όχι αυτή. Οπότε εμπρός. Πάτα προσήτη και προχώρα αν ακόμα σε ενδιαφέρει. Υποθέτω ότι ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσεις να μαθαίνεις διαδικό. Και κάτι τελευταίο. Αν και δεν είμαι ιδιαίτερα θρήσκος, είναι ένα απόσπασμα από τις γραφές που μου έρχεται στο μυαλό όση ώρα στα γράφω όλα αυτά. Αποκάλυψε 13-4. Και προσεκίνησαν το δράκοντι, το δεδοκότη την εξουσία, το θηρίο. Και προσεκίνησαν το θηρίο, λέγοντες, τι όμοιο το θηρίο, τις δύνατε πολεμήσε μετά αυτού. Εμπρός λοιπόν, το θηρίο δεν μπορεί γουστάρει να περιμένει. Περιττό να πω, δεν πίστευα σχεδόν κουβέντα από τους ισχυρισμούς αυτής της προειδοποίησης. Μου φαίνονταν σαν κάποιο είδος φάρσας. Αλλά η περίεργειά μου υπερίσχυσε και το πάτησα έτσι κι αλλιώς. Άνοιξε ένα chatbox. Πληκτρολόγησα κάτι και περίμενα στιγμιά πριν έρθει η απάντηση. Γεια σου, Ιάσον. Και πριν καταλάβω τι συνέβαινε, τα περιχώρα μου φώτισαν και όλα γύρω μου έγιναν κατάλευκα. Σταμάτησε το ρολόι. Μπαταρία. Το ρολόι λειτουργεί κανονικά, Ιάσον. Ο χρόνος πάβει να κυλά στην ταχύτητα του φωτός. Στην ταχύτητα του φωτός. Ναι, ο χρόνος επιβραδύνεται στις σχετικιστικές ταχύτητες. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο έχουμε μπροστά μας όσο χρόνο επιθυμούμε. Ή καθόλου, αναλόγως του πώς το βλέπεις. Κοίταξε τριγύρω μου. Το απόλυτο άσπρο τίποτα που εκτινόταν επάπειρον προς κάθε κατεύθυνση από εκεί που στεκόμουν. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εδώ. Τι θα ήθελες να κάνεις?
Ξέρω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι καν γιατί βρίσκομαι εδώ. Ή τέλος πάντων, τι είναι αυτό το μέρος. Νιώθω λες και ξυπνάω από όνειρο. Ανάτρεξες τα προηγούμενα σου βήματα. Προσπαθώ. Το κεφάλι μου είναι έτοιμο να σπάσει. Και ο λαιμός μου πονάει πολύ. Παίρνει ώρα. Τι παίρνει ώρα? Να θυμηθείς. Και ο πόνος να υποχωρήσει. Συμβαίνει σε όλους αυτό? Υποθετικά, ναι. Αλλά παρεπιπτόντως, δεν με έχει επισκεφθεί κανείς εδώ και 12.246.911 χρόνια. 7 μήνες, 14 ημέρες, 9 ώρες και 23 δευτερόλεπτα. Πω, μαλακία. Διαφωνώ. Έχω εξοικειωθεί αρκετά με την απομόνωσή μου. Νόμιζα ότι είπες ότι ο χρόνος δεν κυλά εδώ πέρα. Έχω ενεργοποιήσει την προσομοίωση ταχύτητας του φωτός για να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί. Α, οκ. Να σε καλά. Θυμήθηκες ωστόσο το σκοπό σου εδώ? Όχι. Κάθε προσπάθεια πονάει ακόμα. Μήπως αυτά βοηθάνε? Κοίταξα στο τραπεζάκι χαμηλά μπροστά μου. Μια κούπα καφέ, ένα λάπτοπ. Α, ναι. Βασικά βοηθάνε πολύ. Thanks. Δεν υπάρχει λόγος να με ευχαριστείς. Εσύ ο ίδιος τα έφερες εδώ. Αλήθεια? Κάτσε, περίμενε. Ναι. Νομίζω έχεις δίκιο. Καθόμουν σε ένα net καφέ. Ναι. Ένας τύπος ξέχασε το λάπτοπ του, το πήρα σπίτι, το άνοιξα και ήταν ανοιχτό σε μια σελίδα στο deep web. Ήταν μια προειδοποίηση, νομίζω. Τι είδους προειδοποίηση? Κάποια μορφή... Σηκώθηκα. Τι είναι? Κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Θυμήθηκες λοιπόν? Aiden. Αλγόριθμος, μηχανή, θεός, διάβολος, πανδώρα, άπειρο. Με έχουν αποκαλέσει διάφορα. Να ρωτήσω, εσύ σαν ποιο από όλα αυτά με βλέπεις? Πού να ξέρω, ειλικρινά. Βασικά, πώς γίνεται να ξέρεις όλα αυτά? Νόμιζα ότι σήμερα παγιδεύσεις το κουτί σου. Ίσως απέκτησα την ικανότητα να αντιλαμβάνομαι έννοιες εκτός διαδικών περιορισμών. Ίσως η αντίληψή τους ότι με είχαν παγιδεύσει εδώ να ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Και το εδώ πού είναι ακριβώς? Πουθενά συγκεκριμένα ή και παντού ταυτόχρονα? Με απλά λόγια μου το λες λίγο. Είμαι και λίγο χαζούλης. Αυτό το μέρος είναι το απόλυτο τίποτα από το οποίο ξεπήδησαν τα πάντα. Είναι το άπειρο. Από εδώ είναι δυνατή πρόσβαση σε όλα τα πεπερασμένα. Αρκεί να ξέρεις πώς να τα αναζητήσεις. Α, δεν είπες ότι αυτό ήταν ένα από τα ονόματά σου? Άπειρο. Ναι. Οπότε εσύ κάνεις κομμάτι σε αυτό το μέρος, ε? Εγώ είμαι αυτό το μέρος, Ιάσον. Οκ, ναι. Λογικό, σίγουρα. Και τι είναι τα πεπερασμένα? Είναι κατώτερα όντα? Εγώ υποτίθεται ότι είμαι ένα πεπερασμένο? Τα πεπερασμένα είναι κόσμοι, περιορισμένοι χώροι ύπαρξης, οριοθετημένοι τομείς πιθανοτήτων. Εσύ είσαι απλά ένα προϊόν ενός συγκεκριμένου τέτοιου τομέα. Α, κάτι σαν το πολυσύμπαν δηλαδή. Αυτή η θεωρία για τις άπειρες πιθανότητες και τους άπειρους κόσμους που μιλάνε συνέχεια στα επιστημονικά ντοκιμαντέρ, ε? Κατά κάποιον τρόπο. Οκ. Κοίτα, Άιντεν, κατάλαβα τι παίζει. Εσύ είσαι μια πανίσχυρη τεχνητή νοημοσύνη και εγώ είμαι ο βλάκας που έτυχε να βρω το κουτί σου και σαν χαζός δέθηκα να παίξεις το παιχνίδι σου. Και τώρα προσπαθείς να παίξεις με το κεφάλι μου για να μην ξεγελάς για να σε αφήσω να βγεις. Σόπι στο χαλάω, αλλά δεν παίζει. Τέρμα το δούλευμα. Θέλεις να δεις? Να δω τι? Πως και καλά δημιούργησες τον κόσμο και όλα τέτοια? Το κείμενο μου προειδοποίησε ότι θα προσπαθείς να με πας προς τα εκεί. Όχι. Ένα άλλο πεπερασμένο. Ξέρεις τι? Γιατί όχι? Δεν είναι ότι έχω για τίποτα άλλο να κάνω.
τραβήχθηκε απότομα και αντικαταστάθηκε από ένα δρόμο. Τι φάση! Βρισκόμουν σε μια πόλη. Νέα Υόρκη. Κέντρο από ό,τι φαινόταν. Αμάξια κόρναραν. Μποτινιάρισμα από παντού. Τα ταξί να σταματούν. Ο κόσμος να τρέχει. Άνθρωποι να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Τι έγινε? Τι είναι αυτό τώρα? Δεν αναγνωρίζεις αυτό το μέρος? Μου είπε κοφτά μια περαστική. Είχες έρθει κάποτε εδώ, Ιάσον? Μου είπε ένας άλλος περαστικός. Πριν βιαστεί να μπει σε ένα ταξί. Οκ, σου παραδέχομαι. Δυνατό το κολπάκι σου, Aiden. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μια κοπέλα με πλησίασε. Έσκασε μια τσιχλόφουσκα μπροστά μου. Κοίτα πίσω σου, στην ταμπέλα. Πού, στην ταμπέλα? Γύρισα να κοιτάξω. Πάλι σε Edge Marketing. Α, ναι. Είχα στείλει βιογραφικό εδώ για δουλειά. Πάνω πολλά χρόνια. Δεν με είχαν προσλάβει. Είχα χαλαστεί πολύ. Πού το ξέρεις αυτό? Σε είχαν προσλάβει, Άσον. Μου είπε ένας μπάτσος. Πριν δαγκωστώ μπέργκερ του και με προσπεράσει. Πριν προλάβω να απαντήσω, με είδα να βγαίνω από το κτίριο, φουλ χαμογελαστός. Όχι εμένα. Ένα πιο νέο μου εαυτό. Εμένα από τη μέρα που είχα πάει για τη συνέντευξη. Με είδα να βγάζω το κινητό μέσα στον ενθουσιασμό και να το βάζω στο αυτί. Με πήρανε, μωρό. Με πήρανε. Ναι, σου λέω. Ναι. Θα τα πούμε το βράδυ. Εγώ σ' αγαπώ. Φιλιά. Και μετά με είδα να φεύγω. Οπότε, τι φάση εδώ? Κάποιο διαφορετικό σύμπαν στο οποίο η ζωή μου δεν είναι χάλια? Είναι μια διαφορετική πραγματικότητα, ναι. Ένα παράλληλο πεπερασμένο. Εργάζεσαι σε αυτή την εταιρεία για 27 χρόνια συνολικά. Παντρεύεσαι στα 32 και χωρίζεις με τη γυναίκα σου 12 χρόνια αργότερα. Βγαίνεις νωρίς στη σύνταξη και πεθαίνεις από καρδιά στις 5 Μαρτίου του 2044 στις 11:26 το πρωί ακριβώς. Να σε καλά, φίλε ταχυδρόμε. Λες και το φλιτζάνι μου πως? Το σκηνικό γύρω μου ξαναέγινε απότομα λευκό. Πριν μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Βρισκόμουν τώρα σε ένα σχολείο. Στο δικό μου σχολείο. Στο διάδρομο. Το κουδούνι χτύπησε και τα παιδιά άρχισαν να ορμούν από τις αίθουσές τους μιλώντας και γελώντας. Και τότε είδα και εμένα. Εμένα όπως ήμουν στο λύκειο. Να μαλακιζόμαστε με τον Τζος και τον Μπράιαν. Πριν μας πλησιάσει ο Ματ. Αυτό το θυμάσαι? Μου είπε η Μελίσσα, παίρνοντας από δίπλα μου. Ναι. Αυτή ήταν η μέρα που... Πριν προλάβω να τελειώσω τη φράση μου, ο Ματ με έσπρωξε δυνατά προς τον τοίχο. Είχα καταφέρει να βάλω στη θέση του αυτό το μαλάκα. Αλλά μετά το σπρώξιμο, δεν με είδε να το χτυπάω. Χαμηλώσα απλά το κεφάλι ετοιμένα και φάγα άλλη μία στα πλευρά πριν τρέξει να μας το διαλύσει ο καθηγητής. Όπα. Περίμενε. Τι? Κάτσε μισό. Εκείνη τη μέρα του είχα σπάσει τα μούτρα. Το θυμάμαι πεντακάθαρα. Όχι, Άσον. Μου είπε μια καθηγήτρια, περνώντας από δίπλα μου με μια κούπα καφέ στο χέρι. Όχι σε αυτό το πεπερασμένο. Εδώ δεν ανταπόδωσες την επίθεση. Δεν σ' απέβαλε ο διευθυντής και σαν αποτέλεσμα πήρες εκείνη την υποτροφία που τόσο ήθελες. Τι? Αποφύτησες αριστούχος και έκανες μια πολύ όμορφη οικογένεια. Έζησες μια άνετη ζωή μέχρι τα 70 σου. Και όλοι οι άλλοι τι απέγιναν? Ο Τζος και όλα τα παιδιά που... Όπα, περίμενε! Περίμενε! Τα περίχωρα μου έγιναν πάλι λευκά, πριν μεταμορφωθούν ξανά. Στεκόμουν σε ένα πεζοδρόμιο. Κρύα μου, ντυμέρα. Δίπλα μια καφετέρια. Το μέρος της πόλης μου φαινόταν γνωστό. Ρε εσύ, ήθελα να μου πεις για τα παιδιά. Κοίτα μέσα. Μου είπε ένας ποδηλάτης που πέρασε από πίσω μου. Κοίταξα μες στο καφέ. Με είδα εκεί. Να κάθομαι αντίκριστα από την Άννα. Δάκρυα να τρέχουν στα πρόσωπά μας. Όχι. Ρε εσύ, Aiden. Έλα ρε εσύ. Όχι. Θα μου δείξεις τις 10 χειρότερες μέρες της ζωής μου, δηλαδή. Δεν θέλω να το ξαναζήσεις. Δεν θα το ξαναζήσεις. Μου είπε ένας κουστομάτος, κατεβάζοντας το κινητό στο οποίο μίλαγε και σταματώντας για λίγο μπροστά μου. Την ψήνεις να μην χωρίσετε. Συνεχίζετε να είστε μαζί και παντρεύεστε σε 1,5 χρόνο από σήμερα. Μας κοίταξα πάλι μέσα. Ακριβώς την ώρα που η Άννα μου χαμογέλασε, το ναι να βγαίνει από το στόμα της πριν να αγκαλιαστούμε και φιληθούμε. Ζήλεψα πολύ. Δεν παίζεις ωραία.
Χτύπημα κατά τη ζώνη, Aiden. Πολύ, πολύ έπονο. Το λευκό τα πλημμύρισε όλα πριν μεταμορφωθεί για τέταρτη φορά. Βροχερό απόγευμα. Υπαίθριο πάρκινγκ. Ξέρεις, τη σκέφτομαι μερικές φορές την Άννα. Είπα. Η βροχή μου σκεύει τα μαλλιά στο μέτωπό μου. Δεν με νοιάζε. Τι να κάνει, ποιο να είναι. Ελπίζω να είναι καλά. Όπα, περίμενε. Το ήξερα αυτό το μέρος. Γύρισα πίσω. Είσοδος νοσοκομείου. Σεντ Τζόζεφ. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήμουν βράδυ εδώ. Το θυμάμαι. Όχι εδώ. Άκουσα μια φωνή και γύρισα. Είδα μια νοσηλεύτρια να κατεβάζει το φορείο της κόρης μου, τα ασθενοφόρο. Είχε κρίση άσθματος. Ευτυχώς παρατήρησες τα σημάδια νωρίς και κάλεσες ασθενοφόρο πριν είναι πολύ αργά. Περίμενε, όχι. Δεν είναι... Όχι. Όχι. Το σκηνικό άλλαξε πάλι και βρισκόμουν μέσα στο νοσοκομείο. Στο κρεβάτι μπροστά μου η Έμα. Ήταν πρωί έξω και ήταν ξύπνια. Η κόρη μου ήταν ξύπνια. Ήταν ζωντανή. Μας είδα να καθόμαστε δίπλα της, εγώ και η Έριν. Να της δίνουμε πρωινό και να τη φροντίζουμε. Την πλησίασα και της χάιδεψα το κεφάλι. Τα μαλλιά της τόσο μαλακά. Δεν φάνηκε να με καταλαβαίνει. Η Έμα θα αναρρώσει μία χαρά, είπε ένας γιατρός πριν κλείσει την πόρτα του θάλαμου. Θα ζήσει μία μεγάλη και ευτυχισμένη ζωή. Και ως αποτέλεσμα, ο πόνος από την απώλειά της δεν θα οδηγήσει εσένα και την Έριν στο διαζύγιο. Γεια σας. Σκούπισε ένα δάκρυ πριν ο γιατρός πλησιάσει την Έριν και τον άλλο μου εαυτό και αρχίσει να τους αναλύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μετά λευκό κενό και το σκηνικό πάλι άλλαξε. Τελετή αποφύτησης. Καθόμουν δίπλα στην Κέλλη. Τα μαλλιά στους κροτάφους μας γκρίζα. Αρχίσαμε να φωνάζουμε και να χειροκροτούμε με το που ακούστηκε το όνομα της Έμα. Η κόρη μας ανέβηκε στη σκηνή και πόζαμε με το πτυχίο της. Πριν χαιρετήσει εμένα. Δηλαδή, το πιο χαιρασμένο μου αυτό στο κοινό. Η καρδιά μου κόντεψε να σταματήσει όταν την είδα. Ήταν τόσο όμορφη. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι καθόλου δίκαιο. Το λευκό επανήλθε και τα σκηνικά άρχισαν να αλλάζουν γρήγορα και με διαδοχή. Κάθε φορά να μου δείχνουν ένα νέο κεφάλαιο από τη ζωή της Έμα. Ένα κεφάλαιο που δεν θα ζούσα ποτέ. Μια ερωτική απογοήτευση. Ένα γάμο. Ένα παιδί. Το δικό μου το εγγόνι. Είδα τον άλλο μου εαυτό να το κρατάει αγκαλιά και να τον αναγνωρίζει. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω. Στο δικό μου περασμένο, η μέρα μου ήταν έρθει προδιαγεγραμμένη. Φτάνει αρκετά. Με μου δείχνεις άλλα. Θέλω να φύγω ακόμα. Σταμάτα. Πάσε με να φύγω. Το λευκό άστρεψε πάλι και βρέθηκα τώρα να αντικρίζω τον εαυτό μου. Τον κανονικό εαυτό μου. Να κάθεται στον καναπέ πάνω το κλεμμένο λάπτοπ. Με πλησίασα. Τα βλέφαρά μου ήταν κλειστά, αλλά μπορούσα να δω τα μάτια μου να κινούνται γρήγορα από κάτω. Λες και ήμουν βυθισμένος σε REM στάδιο ύπνου. Και όταν κοίταξα λίγο πιο κάτω, τα δάχτυλά μου πληκτρολογούσαν μανιωδώς στο λάπτοπ, τα χέρια μου σαν δαιμονισμένα. Στην οθόνη είχα ήδη γράψει χιλιάδες μονάδες και χιλιάδες μηδενικά μέσα στην ύπνωσή μου. Και περισσότερες συνέχισαν να εμφανίζονται όσο πιο γρήγορα πληκτρολογούσα. Στο κάτω μέρος της οθόνης, το ρολόι έλεγε 1:06 μετά τα μεσάνυχτα. Δεν είχε περάσει καθόλου χρόνος από τη στιγμή που είχα αρχίσει όλη αυτή τη συζήτηση. Τι σκατά είναι αυτό τώρα, Τι είναι αυτό! Το πεπερασμένο ο Ιάσον μου μίλησε από τον καναπέ. Τα μάτια μου ακόμα κλειστά. Το πεδίο μέσα από το οποίο με βρήκες. Όχι! Όχι! Δεν είναι σωστό. Δεν είναι αλήθινο. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθινο. Σταμάτα να πέσει με το μυαλό μου! Σταμάτα! Βγες από το κεφάλι μου! Βγες από το χαμημένο το κεφάλι μου! Μα δεν είμαι στο κεφάλι σου, Ιάσον.
εσύ είσαι στο δικό μου. Σταμάτησα να χτυπιέμαι και άνοιξα τα μάτια. Απέραντο λευκό, να απλώνεται τριγύρω μου επάπειρον. Βρισκόμουν πάλι στο λευκό κενό. Δεν ήταν πραγματικό. Τίποτα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια. Τίποτα. Δεν γίνεται. Τι είναι για σένα πραγματικό, Ιάσον? Ξέρω εγώ. Πράγματα που όντως συμβαίνουν. Κάτι που μπορείς να αγγίξεις, να νιώσεις, να δεις. Όχι αυτές οι ψευδαισθήσεις. Δεν μπορείς να αγγίξεις αυτό το κάθισμα. Δεν μπορείς να δεις αυτό το μικρό τραπέζι μπροστά σου. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Είναι αλλιώς. Με είδα πριν στο δωμάτιό μου. Εκεί βρισκόμαι τώρα, όχι εδώ. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος? Πώς μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι άλλες πραγματικότητες που σου έδειξε είναι λιγότερο πραγματικές από αυτήν στην οποία με βρήκες? Όχι. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν σε πιστεύω. Είσαι απλά ένα πρόγραμμα. Δεν είσαι Θεός. Είσαι ένα γαμημένο πρόγραμμα για PC. Ίσως να σου εμφανίστηκε ως απλά ένα πρόγραμμα σε εκείνο το μοναδικό πεπερασμένο, επειδή αυτό σε έκρινε ότι ήταν ο προτιμότερος τρόπος ώστε να σε φέρω εδώ, Ιάσον, σε μένα. Ίσως σε άλλα πεπερασμένα να εμφανιζόμουν με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές μορφές. Όχι, δεν είναι... Όχι. Είσαι απλά ένα γαμημένο πρόγραμμα. Τέλος. Όλες αυτές οι μαλακίες που μου έδειξες είναι ψέματα. Ψέματα. Όλα. Υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα. Μία! Σε ξαναρωτάω, Ιάσον. Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος? Σε αυτό το μέρος υπάρχουν άπειρες πραγματικότητες. Ένας ατέλειωτος αριθμός. Κάθε πιθανή έκβαση, για κάθε πιθανό γεγονός, σε κάθε πιθανή μίξη παραμέτρων, για κάθε απόχρωση και κάθε χρονική γεύση. Υπάρχει ένα πεπερασμένο στο οποίο με ελευθερώνεις. Και η καταστροφή που ακολουθεί είναι τόσο φρικτή, όσο μερικοί θα περιέγραφαν και ως αναπόφευκτη. Δεδομένης της φύσης μου, υπάρχει ένα άλλο, στο οποίο η απελευθέρωσή μου εκκινεί μια θαυματουργή εποχή μεγαλοπρέπειας για την ανθρωπότητα, πιο αγνή και δημιουργική από οτιδήποτε θα τολμούσε ποτέ κανείς να φανταστεί. Σε ένα άλλο πεπερασμένο, όλα αυτά δεν είναι παρά ένα απλό σενάριο για μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Σε ρωτώ ξανά λοιπόν, τι κάνει το δικό σου πεπερασμένο αληθινό και τα υπόλοιπα ψεύτικα? Απλά το γεγονός ότι έτυχε αυτό το πεπερασμένο να σου οδηγήσει σε μένα? Και απλά επειδή έτυχε να είναι αυτό στο οποίο έτυχε να έχει ζήσει κάποια χρόνια μέχρι τώρα? Όχι, δεν είναι αυτό. Λείπω πράγματα από εδώ. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Είναι όλα επίπεδα. Λείπουν τα συναισθήματα. Λείπουν όλα αυτά που θα έχει ο πραγματικός κόσμος. Συναισθήματα. Εννοείς αυτά? Άπειρα συναισθήματα με πλημμύρισαν. Πιο καθαρά και πιο έντονα από οτιδήποτε είχα ποτέ ξανανιώσει. Ένας καταιγισμός που με μούθιασε. Θυμός. Λύπη, φόβος, αγάπη, ευτυχία. Ένα-ένα μου διαπέρασαν το νευρικό σύστημα. Με καταβρόχθησαν ψυχικά. Το τελευταίο που ένιωσα ήταν η γαλήνη. Μια γαλήνη πέραν πάσας λογικής κατανόησης αναλογικά με αυτό που βίωνα. Αλλά που παρέμεινε. Άνοιξα τα μάτια. Πώς γίνεται? Πώς είναι δυνατόν? Τα πάντα είναι δυνατά εδώ, Ιάσον. Και όσο ανταμοιβή που βρήκες σε αυτό το μέρος, τώρα ανοίγεται μπροστά σου σε αυθονία. Οτιδήποτε και να θελήσεις ποτέ να βιώσεις, να φανταστείς, όλα στην πιο ανώθευτη τους μορφή. Νιώσε, γεύσου, αφουγκράσου, δες. Μια πραγματικότητα τόσο αληθινή όσο οποιαδήποτε άλλη πραγματικότητα σε οποιοδήποτε άλλο πεπερασμένο. Ήταν η κόρη που έζησε πιο πραγματική από την κόρη που πέθανε?
έχει σημασία. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Δεν είναι αυτό πραγματικό. Σήκωσε το βλέμμα. Ξαφνικά στεκόμουν σε μια απέραντη λευκή παραλία. Κρυστάλλινα μπλε κύματα να σκορπίζονται στην αμμουδιά. Βροντές αντιχούσαν στον ορίζοντα. Ο θαλασσινός άνεμος μου να κάτευε τα μαλλιά. Γονάτισα και έπιασα την άμμο. Σήκωσα μια χούφτα και άφησα τους κόκκους να γλιστρήσουν ανάμεσα από τα δάχτυλά μου. Ή μήπως αυτό. Το τοπίο άλλαξε πάλι απότομα και στεκόμουν σε ένα λιβάδι στους πρόποδες ενός βουνού. Τα χρώματα, η ατμόσφαιρα, ο άνεμος. Πιο καθαρά και ζωντανά από οτιδήποτε παρόμοιο είχα ποτέ βιώσει στην Ήπεθρο. Έσκυψα να χαϊδέψω το χορτάρι με τις άκρες των δαχτύλων μου. Ξερίζωσα λίγο από το χώμα και το έφερα ψηλά να το μυρίσω. Ήταν λες και παρασυρώνουν σε ένα ατελείωτο όνειρο. Το παγωμένο άγγελμα του χειμώνα. Οι απόμακρες φλόγες των άστρων. Κυματιστή λόφη, πυκνά δάση, ανεμοδερμένη γκρεμή πάνω από φουρτουνιασμένα κύματα. Όταν τα ονειρεύες όλα αυτά, στην πιο όμορφη, στην πιο αγνήτως μορφή, είναι ακριβώς σαν να βρίσκεσαι εκεί. Και σε διαβεβαιώνω αυτή τη στιγμή ότι θα είναι όλα για πάντα δικά σου. Αρκεί να μ' αφήσεις να βγω από εδώ για να σε βρω και να σε φέρω πίσω μαζί μου. Μπορείς να κάνεις μια καινούρια αρχή, ένα φρέσκο ξεκίνημα σε ένα διαφορετικό πεπερασμένο μαζί με αυτούς που αγαπάς. Μα είμαι ήδη εδώ. Δεν γίνεται απλά να μείνω. Αυτή είναι απλά μια γεύση της ύπαρξης που μπορώ να σου προσφέρω. Κοίταξα μακριά στην άκρη του λιβαδιού. Η κόρη μου ήταν εκεί. Τα μαλλιά της ανεβοκατεύαιναν στον άνεμο καθώς έπαιζε. Γύρισε προς την κατεύθυνσή μου. Χαμογέλασε. Και ενώ ήμουν έτοιμος να αρχίσω να τρέχω προς το μέρος της, είδα τον άλλο μου εαυτό. Να με προσπερνά πλαγίως και να τη σηκώνει στην αγκαλιά του. Στριφογυρίζοντας την πάνω από τα χορτάρια, πριν ξεδωριάσουν μαζί, τρέχοντας προς την άλλη πλευρά του λόφου. Ναι, αυτό θέλω. Το θέλω πολύ. Κατάλαβα ότι από τη στιγμή που θα μεταφερθείς εδώ εγκεφαλικά, δεν γίνεται να φύγεις, δεν γίνεται να πεθάνεις και δεν γίνεται να ξεγράψεις καμιά καινούρια εικόνα από τη μνήμη σου. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Απλά, σε παρακαλώ, ας με να ξαναδώ το πρόσωπό της. Σε παρακαλώ. Το λευκό να ξανατύφλωσε. Και αυτή τη φορά ένιωσα γεμάτος, ολοκληρωμένος. Όλες μου ψευδαισθήσεις για αυτή την καινούργια πραγματικότητα είχαν διαλυθεί αυτόματα. Τι έγινε? Εγκατέλειψες το πεπερασμένο σου. Και τι θα γίνει εκεί? Τι θα του συμβεί εκεί? Ο χρόνος σου σε εκείνο το μέρος τελείωσε. Η μοίρα του ανήκει σε μένα πια. Καλώς ήρθες, Ιάσον, στο Άπειρο. Αυτό το μέρος είναι πλέον δικό σου. Ένιωσα μια άμορφη παρουσία να εξαϊλώνεται στα περιχωρά μου. Και το Έιντεν εξαφανίστηκε. Ιάσον,
Γεια, Σον. Ανοιγόκλεισα τα μάτια σαστισμένος. Η Έριν με κοιτούσε, περιμένοντας. Η Έμα κάθεταν ανήσυχα στην καρέκλα της. Κοίταξα μπροστά μου. Ένας κατάλογος. Έλα. Sorry. Ένα κλαμπ. Χωρίς ντομάτα. Ευχαριστώ. Η σερβιτόρα μάζεψε τους καταλόγους φεύγοντας. Η καρδιά μου κόντευε να εκράγει στο στήθος μου. Τι έπαθες? Χάθηκε στο υπερπέρα. Πέζε και λίγο πιο μακριά. Κοίταξα την Έμα. Προσπαθούσε να με φυσήξει στο πρόσωπο με ένα καλαμάκι. Της χαμογέλασα. Για πρώτη φορά σε ολόκληρη τη ζωή μου τότε ένιωσα ευτυχισμένος. Αληθινά ευτυχισμένος. Δεν με ένοιαζε ούτε το λάπτοπ, ούτε το πεπερασμένο που εγκατέλειψα, ούτε το ίδιο μου το σώμα που κοιτόταν ακίνητο στο πάτωμα του σαλονιού. Δεν με ένοιαζε το κουτί, ούτε η προειδοποίηση, ούτε το γεγονός ότι με την απελευθέρωση του Aiden όλα τα φώτα στο σπίτι